Αυτό τον υποτιθέμενο δρόμο ανάπτυξης ακολουθεί και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, με προεξέχοντα τον Δήμαρχο, τον Σίμω Δανιηλίδη, ο οποίος στην πραγματικότητα, για να το αναλύσουμε, είναι από τους πρώτους Δήμους, ο οποίος πρωτοστατεί στην υλοποίηση όλων των κυβερνητικών μέτρων. Δηλαδή, για ποιον Δήμο, για ποια Δημοτική Αρχή στην πραγματικότητα μιλάμε? Μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή η οποία χαρακτήριζε πρόοδο τις βάρβαρες συγχωνεύσεις, τις καταργήσεις δηλαδή 2.000 σχολικών μονάδων παρελαδικά. Μιλάμε για τη Δημοτική Αρχή η οποία ξεδιάτροπα συκοφαντούσε τους εκπαιδευτικούς ότι φροντίζουν τάχα τα συντεχνιακά τους συμφέροντα επειδή μάχονταν μαζί με τους γονείς ενάντια στις συγχωνεύσεις, προσπαθώντας κατά αυτόν τον τρόπο να κουκουλώσουν τα αποτελέσματα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής που ακολούθησαν και ακολουθούν οι κυβερνήσεις τις οποίες και στηρίζουν. Μιλάμε τέλος για τη Δημοτική Αρχή, η οποία με παχιά λόγια και πομπόδεις εκφράσεις παρουσιάζει μια ψεύτικη εικόνα για τα σχολεία της περιοχής, διαβεβαίνοντας, με περισσή, επιτρέψτε μου, υποκρισία τουλάχιστον, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς πως η εκπαίδευση των παιδιών αποτελεί για το Δήμο σταθερά πρώτη προτεραιότητα με στόχο τα σχολεία του Δήμου να είναι υψηλού επίπεδου. Ας δούμε λοιπόν τι εννοεί στην πραγματικότητα ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών όταν μιλάει για σχολεία υψηλού επίπεδου, τι εννοεί. Καταρχάς, κυβέρνηση και Δήμος δεν προχωρούν στις απόλυτα αναγκαίες μελέτες αντισεισμικής καταλληλότητας των σχολείων και των παιδικών βρεφικών σταθμών, εκθέτοντας έτσι σε τεράστιο κίνδυνο παιδιά, διδακτικό προσωπικό και εργαζόμενους. Εδώ πέρα, να κάνω μια παρένθεση να πούμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, στην πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια, και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Λαϊκή Συσπήρωση έχει πραγματοποιήσει μια σειρά εκδηλώσεων και παρεμβάσεων σχετικά με την αντισεισμική θωράκιση, ακόμα και σε περιοχές με υψηλή σεισμική, να το πούμε έτσι, δραστηριότητα, δεν έχει πραγματοποιηθεί στην ουσία τίποτα. Είναι ένας από τους Δήμους που τα αποτελέσματα αυτοψίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε σχολεία έδειξαν πως μόλις ένα από τα 6 σχολεία που ελέγχθηκαν τηρούνται τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας. Είναι αυτοί οι οποίοι με δική τους απόφαση προχώρησαν στο γκρέμισμα αλλά και στο κλείσιμο σχολείων όταν την ίδια στιγμή το πρόβλημα έλλειψης σχολικών χώρων στην περιοχή ήταν και συνεχίζει να είναι οξυμένο. Να πούμε εδώ πέρα ότι γκρέμισαν το πρώτο δημοτικό Σικαιών για να το μετατρέψουν πάρκινγκ. Και τη στιγμή που αυτοί γκρεμίζουν σχολεία, νηπιαγωγεία όπως το πρώτο νηπιαγωγείο Σικαιών στεγάζεται σε ισόγειο χώρο που είναι προορισμένος για επαγγελματική χρήση, χωρίς αυλή και με ακατάλληλους χώρους. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για μια σειρά από άλλα νηπιαγωγεία των Σικαιών, όπως είναι το 5ο, το 12ο, το 13ο νηπιαγωγείο. Είναι η ίδια η δημοτική διοίκηση, η οποία ενώ θα έπρεπε να έχει τοποθετήσει δύο λιόμενες αίθουσες στο οικόπεδο Ιατρόπουλου, για να χρησιμοποιηθούν ως σχολικές αίθουσες για το 7ο και το 14ο νηπιαγωγείο Νεάπολης, τις αξιοποιεί ως αποδυτήρια για αθλητικές δραστηριότητες. Είναι αυτοί τέλος οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην απόλυση δημοτικών υπαλλήλων, με αποτέλεσμα έργα συντήρησης και βελτίωσης των σχολικών υποδομών να δίνονται σε μεγαλοεργολάβους που αξιώνουν υπέροχα ποσά, τα οποία ο Δήμος με τη σειρά του μετέπειτα λέει ότι δεν μπορεί να τα καλύψει. Είναι αυτοί οι οποίοι απευθύνονται για την υποχρηματοδότηση, έτσι, απευθύνονται όσον αφορά την υποχρηματοδότηση για τις λειτουργικές ανάγκες. Όταν λέμε λειτουργικές ανάγκες στα νηπιαγωγεία, τι εννοούμε? Εννοούμε στην πραγματικότητα γραφική ύλη, εννοούμε στην πραγματικότητα καθαριστικά, να το πούμε έτσι, στα οποία απευθύνονται καθαρά στους ίδιους τους γονείς να τα πληρώσουν. Και βάζουν εδώ πέρα, βάζουν και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, να το πούμε έτσι, σε αυτό το ρόλο. Διότι ο εκπαιδευτικός είτε πολλές φορές υποχρεούται να τα βάλει από τη τσέπη του, είτε άλλες φορές είναι αυτός ο οποίος ζητάει το χαράτσι, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, από τους γονείς. Φίλοι και φίλες, ξεκινώντας από θέση αρχής ότι η ανατροφή των παιδιών είναι πρώτη στο κοινωνικό καθήκον, οι δυνάμεις της λαϊκής συσπήρωσης σε Δήμους και περιφέρειες πρωτοστάτησαν και πρωτοστατούν ώστε να υπάρξουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υποδομές, ικανές να καλύπτουν επαρκώς και ολόπλευρα τις σύγχρονες ανάγκες προσχολική αγωγή.